Καλησπέρα. Αν είναι ικανοποιημένος από αυτά που περίμενα να δει στο παιχνίδι, γιατί εντάξει, η πρόκληση ήρθε εύκολα. Και αν το ότι ο ΠΑΟΚ δεν βγάζει το ρυθμό που έβγαζε πριν τη διακοπή, το θεωρεί φυσιολογικό αυτή την περίοδο. Ευχαριστώ πολύ. It's a satisfaction for the qualification. No one of you can understand what means really a cup game. Just people that are inside. And I have a huge, huge, huge experience in cup games. And I know this kind of to be or not to be, what could create. We are coming after a second, after the first game that we played in Tumba, in which it wasn't an easy game against Volos. We are facing a team that play long balls, very aggressive in second balls, without giving you the possibility to press them or to control easy the game, because it's always a fight for the second ball. And I ask a lot from our players to be very responsible, to always to be in the action, to react, to know, because one situation, one goal, and everything could be complicated. This was the first half. Second half also, because Volos start to lose this power, it's not possible to keep this energy on these long balls, second balls, also because we start to impose better and better the game with the ball. We managed to score also the second goal, but I believe that we had the other three, four opportunities and one clear penalty that made us to finish the game in a nice, relaxed, relieved way. Πρώτα απ' όλα, είμαι πολύ ικανοποιημένος από την πρόκληση. Δεν μπορείτε να γνωρίζετε όσοι ζείτε εκτός ομάδας τι σημαίνουν αυτά τα παιχνίδια κυπέλου για μια ομάδα και πόσο περίπλοκα μπορούν να γίνουν. Έχω μεγάλη εμπειρία σε τέτοιου είδους καταστάσεις, όπου μια αναποδιά μπορεί να είναι κομβική και να χαλάσει την ισορροπία. Παίζαμε με μια ομάδα που και στον πρώτο αγώνα μας δυσκόλεψε πολύ. Με μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ επιθετική στις μονομαχίες, πάρα πολύ παίζει με μεγάλες μπαλιές και δίνει μάχη για τη δεύτερη μπάλα. Αυτό δεν σου δίνει τη δυνατότητα να παίξεις, να κοντρολάρεις εύκολα το παιχνίδι εσύ με την μπάλα. Όλα είναι μια μάχη στον αγώνα απέναντι σε τέτοιου είδους ομάδες. Από εκεί και πέρα αυτή την εικόνα έχει το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο μπορέσαμε να κοντρολάρουμε καλύτερα το παιχνίδι με την μπάλα, γιατί και ο Βόλος κουράστηκε, όπως είναι φυσιολογικό να παίζει αυτού του είδους το επιθετικό παιχνίδι. Μπορέσαμε να βάλουμε το δεύτερο γκολ, είχαμε 3-4 ακόμη ευκαιρίες, ένα πέναλτι για να τελειώσουμε ακόμη πιο ξεκούραστα τον αγώνα και νιώθουμε ανακουφισμένοι που περάσαμε έτσι στον επόμενο γύρο. Για το ρυθμό, about the pace, if you I just explained you. Yes. I just explained. Η εξήγηση προέρχεται με το στην ανάλυση του παιχνιδιού. The game was a very high pace also for us, because this kind of games, we are like this, but what to do more? We created, I believe, 5-6 opportunities, and they had one. What to do more? Η εξήγηση για το ρυθμό είναι αυτή. I don't understand your question this time. It's also qualification, as I discussed, in a kind of not easy game, even if it was obvious that the team that should have qualified was PAOK. Ο ρυθμός έχει να κάνει με αυτά που εξήγησα προηγουμένως για τον τρόπο παιχνιδιού του Βόλου, που δεν ήταν ένας χαμηλός ρυθμός. Απλά σπαταλιέτες διαφορετικού τύπου ποδόσφαιρο. Αντιλαμβάνομαι την ερώτηση, αλλά από τη δική μου τη σκοπιά πρέπει να πω ότι δεν είναι εύκολα παιχνίδια αυτά και γι' αυτό το λόγο εξήγησα ότι οι ευκαιρίες που κάναμε, οι απαντήσεις που δώσαμε, η υπευθυνότητα μας έδωσαν το δικαίωμα να προκριθούμε δίκαια απέναντι σε ένα δύσκολο αντίπαλο. Ήμασταν εδώ τελευταία αγωνιστική πέρυσι στο play-off και τον είχα ρωτήσει για τον Μιχαηλίδη με αφορμή το γεγονός ότι δεν είχε αγωνιστεί καθόλου πέρυσι. Μπορεί να κάνω και λάθος. Διακρίνω ένα ποδοσφαιριστή πάρα πολύ βελτιωμένο που τον διευκολύνει πολύ και ο ίδιος στο διαχείριση, στο rotation, οτιδήποτε άλλο.
Συγγνώμη που ρωτάω προσωπικά για παίκτη, ξέρω ότι πολλές φορές δεν θέλει να αναφέρεται, αλλά πραγματικά θεωρεί ότι έχει κάνει άλματα και όχι απλά βήματα από τότε που το συζητούσαμε πέρυσι στον ίδιο χώρο. He in this moment is in a very high level of playing, of building up, of confidence, of concentration, of responsibility. Αυτή τη στιγμή είναι. I cannot talk in a different way. It's αυτή τη στιγμή. Maybe he's top from since I'm here. Αυτή τη στιγμή είναι αυτή τη στιγμή είναι σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο απόδοσης, συγκέντρωσης, υπευθυνότητας στο build-up σε όλες τις εκφάνσεις του παιχνιδιού. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Νομίζω ότι από τότε που τον γνωρίζω είναι στο υψηλότερο επίπεδο της καριέρας. He looks more confident, he looks more matured in his game. He's also more aggressive. This is a very important aspect that he should have improved and he managed to improve. Έχει πολύ υψηλά επίπεδα αυτοπεποίθησης, είναι πολύ πιο όριμος και είναι και πολύ πιο επιθετικός, ένα πιο aggressive, ένα σημείο που έπρεπε να το είχε βελτιώσει και το βελτίωσε σε απόλυτο βαθμό. Ελένη. Δύο ερωτήσεις. Το ένα είναι, επειδή ήταν και πολύ μεγάλη φάση στην προβληματική προετοιμασία των παιχτών, πόσο σημαντικό ήταν για εσάς το ότι ακολουθούσε άμεσα παιχνίδι μετά την είδωση του Κέλιτης. Και το δεύτερο, επειδή εμείς καταγράφουμε μόνο τα γεγονότα, φάνηκε ότι ο Λίρατζης μέχρι την Κυριακή ήταν να δοθεί δανεικός. Τελικά έμεινε. Ποια είναι η προτεραιότητα, ποιο είναι το σκεπτικό, πώς το σκέφτεται ο ίδιος για μια κάλυψη της θέσης που δείχνουμε ότι εγώ έχει ανάγκη, αν όντως έχει ανάγκη κατά τον ίδιο. I will be 100% honest with you. I don't want him to go. I want him to stay. I don't promise time to play because I cannot promise this. But for the team with this frequency of games to play, it's important to have him here. I know that he was unlucky because he's a very serious player, a very professional, maybe is one of the best from this aspect that I ever met in my life. He got injured, and after he was gained back after again injured for a long time, and he lost the competition with the others. The others start to have games, and playing every game to win was hard for me to give him this space, but. He has to prepare himself because in one moment he can come the situation to be used and he must be ready there, prepared. He does, as I told you. I want him here. This is. Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας και θα πω ότι εγώ θα ήθελα ο Λίρατζης να μείνει εδώ. Ξέρω ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχής. Από την άλλη πλευρά, ξέρω πόσο επαγγελματίας και πόσο συγκεντρωμένος είναι σε αυτό που κάνει. Ήταν δυστυχώς άτυχος, γιατί σε μια εποχή που δίναμε πολλά και συνεχόμενα παιχνίδια, τα οποία απαιτούσαν μόνο νίκη, εκείνος ήταν τραυματίας και οι άλλοι ποδοσφαιριστές μπήκαν σε αυτή τη μάχη, κέρδισαν τη θέση τους, έχασε αυτόν τον συναγωνισμό εκείνης της περίοδου και τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει το χώρο του. Αλλά από την άλλη, με τη συχνότητα των παιχνιδιών που έχουμε και με τις ανάγκες που μπορεί να προκύπτουν στη διάρκεια της χρονιάς, εγώ αισθάνομαι πολύ πιο ασφαλής να έχω ένα παίχτη που είναι από τους πιο επαγγελματίες, από τους πιο συγκεντρωμένους και από τους πιο σοβαρούς που έχω γνωρίσει στην καριέρα μου. About the first question, look, whenever is a negative result, it's not easy. Everybody is down, everybody is losing in that moment a little the motivation, the confidence, more difficult to speak. There are situations in which you have to analyze what was wrong, things that a football player doesn't like to listen and doesn't listen with so much happiness, but there are things that must be said, that must be listened. On the other hand, it was much easier than other times because we are coming after so long good period and we are in a top situation. Having in front of us all these free competitions, things about what barely we could have thought at the start of the season. And so nothing happened. Look what is around in the world and with teams even in Greece.
lot of defeats between Europe League. Us, we were just there without having any possibility to make one negative result. There are teams that are world champions or huge teams that have in the, during a season periods in which are not good, but in these situations they must find the balance, they must have a control and not to receive too much damage when they are this and to escape from this situation and after to keep going. So are a lot of examples, a lot of reasons for which we have to be focused. So one game was one game and immediately came this victory. That means a qualification and for everybody that is in this group, qualification is qualification. We make a step forward for the trophy. Πάντα μετά από μία ήττα, για το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, πάντα μετά από μία ήττα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Οι παίχτες χάνουν λίγη από την αυτοπεποίθησή τους, από το κίνητρό τους ενδεχομένως. Είναι και στιγμή που πρέπει να υποθούν κάποια πράγματα που έφταξαν για την ήττα και αυτό δεν είναι πάντα ευχάριστο να το ακούν οι ποδοσφαιριστές, ούτε είναι ευχάριστες οι παρατηρήσεις πάντα να λέγονται, αλλά είναι πράγματα που πρέπει να υποθούν και να αναλυθούν προκειμένου να βελτιωθούμε. Και αυτό το κομμάτι κάνει λίγο την ατμόσφαιρα λίγο πιο βαριά. Από εκεί και πέρα όμως, για μας δεν ήταν μια τόσο κακή στιγμή μέσα στη σεζόν, υπό την έννοια ότι προερχόμασταν από ένα διάστημα πάρα πολύ καλό, κατά το οποίο περάσαμε σκοπέλους σε τρεις διοργανώσεις πολύ ψηλούς. Φτάσαμε σε ένα σημείο που ενδεχομένως λίγοι ή ελάχιστα όλοι μας θα μπορούσαμε να περιμένουμε ότι θα φτάσουμε τόσο σύντομα στην σεζόν, να είμαστε τρεις διοργανώσεις, να έχουμε περάσει στην Ευρώπη πρώτη, να είμαστε στο πρωτάθλημα σε αυτή τη θέση και μέσα στο κύπελλο. Υπάρχουν παραδείγματα σε όλο τον κόσμο ομάδων υψηλού επίπεδου, υψηλότατου επίπεδου που υποφέρουν στη διάρκεια της σεζόν ή ακόμα και εδώ ελληνικές ομάδες που ανάμεσα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια ή ακόμα και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια έκαναν στραβοπατήματα εκτός προγράμματος, ας πούμε. Είναι μια λογική, είναι κάτι λογικό που μπορεί να συμβεί στο ποδόσφαιρο. Εμείς δεν ήμασταν ένα τέτοιο παράδειγμα. Είχαμε μια πολύ μεγάλη πρόοδο και σταθερότητα κατά τη διάρκεια της σεζόν, οπότε ήταν μια ήττα. Μας στεναχώρησε, αλλά μπορούμε πιο εύκολα να την αφήσουμε πίσω και να συγκεντρωθούμε στα παιχνίδια όπως κάναμε σήμερα και να δείξουμε υπευθυνότητα και να πάρουμε μια πρόκριση που για μια ομάδα μια πρόκριση πάντα είναι κάτι πολύ σημαντικό, είναι ένα βήμα πιο κοντά σε ένα τρόπαιο. Ναι. Επειδή στον κότσε Λάχη να διαχειρίζεται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου και από πέρυσι έχουμε δει πόσο δίνει βάση στη λεπτομέρεια στην εξέλιξη του Κωνσταντέλια, πέρυσι είχε σταθεί κάποια στιγμή στις τελικές ενέργειες, ότι θέλει βελτίωση. Φέτος έχει ήδη 8 γκολ, έχει 4 ασίστ. Αν ο κόουτς διαπιστώνει ότι υπάρχει όντως πρόοδος σε αυτό το τομέα. Και ένα σχόλιο για τον Μάρκος Αντώνιο που στην πρώτη βασική παρουσία του έπαιξε στο 10. Αν θα είναι αυτή η θέση του, ή μπορεί να το δούμε και πιο πίσω. Maybe last year I made a small mistake. I should have said that Kostantelias has to improve in growing in maturity. After the game, when he went out, I told him exactly this, that I see from him an important improvement as maturity in the game, as responsibility. But I believe that he can even be much more focused because he can be even more effective. When to play, not to delay one moment, to play for the team and without having in his mind this easy of playing with the ball. He has this aspect, he has, but this is the talent and the personality that help him to show this nice way of playing. On the other hand, a team that has to win cannot afford too many situations like this, because from one lost opportunity or one lost ball by not being mature in the game, you can arrive to receive a goal. So is this his way? And I appreciate a lot. I told him I don't have any problem. So
I believe that he has to keep the, his focus, his target to be the team to win, and him to give the best of him for this target, the team to win. Ίσως έκανε ένα λάθος την περσινή σεζόν, αν το έλεγα έτσι. Αυτό που θα έπρεπε να λέω είναι ότι εγώ περιμένω από τον Κωνσταντέλια να οριμάσει, να μεγαλώσει και να οριμάσει γρήγορα. Και σε αυτό το πράγμα βλέπω μια πάρα πολύ μεγάλη βελτίωση. Και στο κομμάτι της υπευθυνότητας και στο κομμάτι της οριμότητας μέσα στον αγώνα. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος παίζει για την ομάδα, βέβαια, έχει ακόμη μεγάλα περιθώρια βελτίωσης στο να γίνει αποτελεσματικός, γιατί έχει βελτιώσει πολλά πράγματα στο παιχνίδι του, αλλά εξακολουθεί να είναι ένας ποδοσφαιριστής που κάποιες στιγμές του αρέσει να παίζει με την μπάλα στα πόδια. Και να ψάξει να βρει τις ενέργειες που ξέρει να κάνει πάρα πολύ καλά και που έχει το ταλέντο και το χάρισμα να κάνει πάρα πολύ καλά. Αλλά είναι κάποιες στιγμές σε μια ομάδα που θέλει να κερδίζει, που δεν μπορεί να. Είναι στιγμές που δεν μπορεί να ξοδεύονται από μια ομάδα που θέλει να κερδίζει, γιατί από μια χαμένη ευκαιρία ή από μια λανθασμένη απόφαση μπορεί να βρεθείς την ίδια στιγμή να κινδυνεύεις να δεχθείς εσύ ένα γκολ. Από ένα γκολ που δεν βάζεις εύκολα, μπορεί να δεχτείς εσύ ένα γκολ. Αλλά είμαι πολύ ικανοποιημένος από την πρόοδό του. Αυτά του είπα ακριβώς μετά τον αγώνα, στην αλλαγή του, ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος από την υπευθυνότητα και από την οριμότητα που δείχνει και από την προσπάθεια που δείχνει να είναι παίκτης ομάδας, και ότι όλα αυτά πρέπει να μπουν στη διάθεση της ομάδας και προς όφελος, και ώστε η ομάδα να κερδίζει πιο εύκολα τα παιχνίδια. Bon, Marcos, unfortunately also for him was this hard and long injury that penalized him, probably penalized also us, not having a player like him. The others, they gained the pace of the games, the confidence of winning and being in this situation. He was a little bit back from all points of view. He's struggling a lot to come back. There are players that manage to play and to give everything in all this period, so it's a little bit hard in this moment to enter with him and to take out one of these. It's good that we find also this possibility, because as a number 10, he can give us something different, and for difficult moments, for difficult games, could be a very good option. It's fast, it's intelligent, it reads well the game. He is very responsible in running and pressing and coming back. So yes, could be an option, and step by step, day after day, seeing what is happening, because you know this long period, this a lot of games could bring situations from which you must be ready to react. Για τον Μάρκος Αντώνιο, ναι, η αλήθεια είναι ότι είχε και εκείνος, είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που είχε έναν μακρύ τραυματισμό με μακρά αποθεραπεία, και την ίδια περίοδο αυτό τιμώρησε και εκείνον και εμάς από το να έχουμε με την λύση και την εναλλακτική ενός πολύ καλού ποδοσφαιριστή. Την ίδια περίοδο οι ποδοσφαιριστές που έπαιζαν και κέρδιζαν αποκτούσαν την αυτοπεποίθηση και το ρυθμό του παιχνιδιού, οπότε του ήταν πολύ δύσκολο, παρότι έκανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να επιστρέψει. Ήταν μια κατάσταση πολύ δύσκολη για εκείνον να μπει στην εξίσωση των μέσων που είχαν δώσει τόσα πολλά παιχνίδια και με τόσο καλά αποτελέσματα και με τέτοιο καλό ρυθμό ίδια. Από εκεί και πέρα, ναι, στη θέση αυτή είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να μας δώσει λύσεις, ειδικά σε δύσκολα παιχνίδια που απαιτούν από τον ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται σε εκείνη την θέση την εξυπνάδα και την υπευθυνότητα που έχει ο Μάρκος Αντώνιο. Την εξυπνάδα στο πότε να πιέσει και πότε να γυρίσει πίσω. Έχει στοιχεία να βοηθήσει εκεί και σιγά σιγά να μπει και στην εξίσωση της ενδεκάδας, γιατί είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής.